Καλησπέρα σας, πώς είμαστε. Είμαι ο Νίκος και σας καλωσορίζω σε σεμινάριο νούμερο 15. Σε αυτό το σεμινάριο θα μιλήσουμε για το Box Model σε HTML και CSS, το οποίο όμως αποτελείται από 4 μέρη και εμείς θα επικεντρωθούμε στο Padding. Ας ξεκινήσουμε και ας δημιουργήσουμε μια κεφαλίδα H1 για να σας δείξω όλα όσα χρειάζεται για να ξέρετε. Δημιουργώ λοιπόν μια ετικέτα έναρξης και μία εκκλεισίματος, όπως ξέρουμε, και θα γράψω εκεί μέσα την φράση I'm a box. Ωραία. Το αποθηκεύω και το ανοίγω με Firefox. Όπως βλέπετε, έχουμε μία απλή κεφαλίδα στην οθόνη μας, τίποτα το ιδιαίτερο. Αν όμως σας έλεγα ότι η κεφαλίδα, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που χρησιμοποιείτε στη σελίδα σας, είναι σε ένα πλαίσιο, θα σας δείξω πολύ γρήγορα τι εννοώ. Ας πάμε λίγο πίσω στο φάκελο CSS. Θα επιλέξω το H1 και θα ορίσω ένα χρώμα φόντου, background color, ας πούμε το κίτρινο. Οπότε πάω γράφω H1, στις παρενθέσεις του και γράφω background color άνω κάτω τελεία yellow. Ωραία. Πάω στο Firefox, πατάω ανανέωση και βλέπω ότι έχω ένα κίτρινο πλαίσιο στη σελίδα μου. Οπότε τώρα αλλάξαμε μόνο το χρώμα φόντου αυτού του πλαισίου, αλλά υπάρχουν άλλα 4 μέρη για αυτό το πλαίσιο. Το πρώτο είναι το περιεχόμενο του πλαισίου, δηλαδή το τι είναι γραμμένο μέσα σε αυτό, στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή το I'm in a box. Το δεύτερο είναι το γέμισμα, το padding, και αφορά το χώρο γύρω από το περιεχόμενο, δηλαδή το χώρο από εκεί που ξεκινά το κίτρινο χρώμα μέχρι και τη φράση μας. Έπειτα έχουμε το περίγραμμα, border, δηλαδή είναι ένα διακριτό όριο γύρω από το στοιχείο μας. Απλά δεν μπορούμε να το δούμε γιατί δεν έχουμε ορίσει ακόμα κάποιο. Αυτό θα το δούμε να γίνεται στο επόμενο σεμινάριο. Και τέλος, έχουμε το περιθώριο, margin λέγεται αυτό, το οποίο βρίσκεται έξω από το περίγραμμα και αφορά τον κενό χώρο που έχουμε έξω από το πλαίσιο. Το διάστημα δηλαδή από την αρχή του browser μέχρι εκεί που ξεκινάει το κίτρινό μας πλαίσιο. Αυτά είναι λοιπόν τα 4 μέρη που έχουμε. Ας επιστρέψουμε λοιπόν πίσω στο Notepad και ας εξασκηθούμε λίγο περισσότερο με το padding, που είναι και το θέμα αυτού του σεμιναρίου. Και για να μπούμε σε αυτήν την ιδιότητα, απλά γράφουμε τη λέξη padding. Ωραία. Συνεχίζουμε και αυτό θα το ορίσουμε να ισούται με 50 pixels. Οπότε θα γράψω 50px. Πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε 50 pixels χώρου μέσα στην κεφαλίδα μας. Οπότε ας πατήσω save και ας γυρίσω πίσω. Μόλις πατήσω refresh, βλέπετε ότι έχουμε ένα μεγάλο πλαίσιο περιμετρικά και το οποίο υπάρχει και στο δεξί μέρος της οθόνης, σε περίπτωση που υπήρχε και εκεί το περιεχόμενο. Οπότε αν επιστρέψω λίγο πίσω και αντιγράψω την φράση I'm a box και την επικουρήσω αρκετές φορές ώστε να μπαίνει και σε δεύτερη σειρά. Οπότε όπως βλέπετε έχω 50 pixels χώρου και στο δεξί μέρος της οθόνης όπου τώρα υπάρχει το περιεχόμενο. Βλέπετε? Ωστόσο κάποιες φορές μπορεί να μην θέλουμε τα 50 pixels περιμετρικά παρά μόνο στην κορυφή ή το αριστερό μέρος για παράδειγμα, ή το πάνω και κάτω μέρος να είναι ίδια και το δεξί μέρος να είναι ίδιο με το αριστερό, αλλά διαφορετικά μεταξύ τους. Αν λοιπόν ήθελα το πάνω μέρος να είναι, ας πούμε, ας το βάλουμε 10 pixels, απλώς θα έγραφα padding top.
στην εντολή. Και αν ήθελα το ίδιο και για το κάτω μέρος, θα έγραφα padding bottom. Ωραία. 10 pixels, ας πούμε και αυτό. Για το αριστερό μέρος θα ορίσουμε padding left να ισούται με 20 pixel. Όχι, μάλλον καλύτερα να το βάλω στα 60 για να φαίνεται καλύτερη διαφορά. Καλύτερα. Ωραία. Και αντίστοιχα θα ορίσουμε και το δεξί μέρος padding right με 60 pixels και αυτό. Ωραία. Ας προχωρήσουμε, ας πατήσουμε save, γυρνάμε πίσω και βλέπουμε ότι έχουμε 10 pixels χώρου σε πάνω και κάτω μέρος και από 60 σε αριστερό και δεξί μέρος αντίστοιχα. Ωστόσο, μπορεί να είναι λίγο άβολο να γράφουμε στο CSS με αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό υπάρχει ένας άλλος τρόπος πιο σύντομος. Μπορούμε απλά να πληκτρολογήσουμε τη λέξη padding εδώ, δίνοντας τις 4 διαφορετικές αξίες, values δηλαδή. Και ξεκινάμε από το πάνω μέρος, top, γράφοντας 10 pixels και η σειρά πάει ως εξής: πάνω δεξί, κάτω αριστερό μέρος. Συνεπώς, θα ορίσουμε στο δεξί μέρος, ας πούμε, 80 pixels, το κάτω μέρος να ισούται με 0 pixels και το αριστερό μέρος ας το βάλουμε και αυτό 30 pixels. Τώρα λοιπόν έχουμε διαφορετική μέτρηση σε μέγεθος για την κάθε πλευρά. Ας βάλουμε και ένα σχόλιο εδώ πέρα που να λέει top, right, bottom, left. Για να ξέρουμε τι έχουμε βάλει. Ωραία, και τώρα πατώντας ανανέωση έχουμε 0 pixels στο χώρο του κάτω μέρους. Μπορεί να βλέπετε μια μικρή γραμμή χώρου κάτω από την σειρά, αλλά αυτό συμβαίνει επειδή η σειρά έχει ρυθμιστεί να έχει και λίγο ύψος σειράς. Ας ρίξουμε άλλη μια ματιά στις διαστάσεις μας. Έχουμε 10 pixels στο πάνω μέρος, 80 pixels στο δεξί μέρος, 0 pixels στο κάτω μέρος και ας δούμε την τελευταία διάσταση, 30 pixels στο αριστερό μέρος. Ωραία. Δεν τελειώσαμε όμως ακόμα. Υπάρχει άλλη μια συντόμευση που θα ήθελα να σας δείξω. Αν θέλετε, όταν ορίζετε διαστάσεις, το πάνω με το κάτω μέρος να έχουν τις ίδιες διαστάσεις και το δεξί με το αριστερό επίσης, πρέπει μπορείτε απλά να γράψετε 10 pixels και 40 pixels. Πράγμα που σημαίνει ότι πάνω και πράγμα που σημαίνει ότι πάνω και κάτω μέρος θα είναι 10 pixels, ενώ δεξί και αριστερό μέρος θα είναι 40 pixels. Καταλάβατε, οπότε γράφω 10 pixels και 40 pixels εδώ. Πατάω save, ξαναπάω πάλι πίσω, ανανεώνω και βλέπουμε ότι πάνω και κάτω μέρος βρίσκονται στα 10 pixels, ενώ δεξί και αριστερά είναι 40 pixels για κάθε πλευρά αντίστοιχα. Πολύ ωραία. Αυτά είχα λοιπόν για εσάς και σε αυτό το σεμινάριο. Ραντεβού στο επόμενο βίντεο για πολύ περισσότερα πράγματα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας.